Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας προείπα, είναι ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, τομεάρχης ενός νευραλγικού τομέα, τον οποίο υπηρέτησε επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Και δεν είναι άλλο από την εργασία, την ασφάλεια, την πρόνοια. Κύριε Βρούτση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Επίσης. Χρόνια πολλά, κύριε Μαύρου, σε εσάς, την Άξο, τις Κυκλάδες μας, σε όλους τους ακροάτες σας. Συγκινήσατε, όπως πληροφορήθηκα, τους πιστούς που βρέθηκαν και ήταν πολλοί και φέτος στην Παναγία την Αργοκυλιώτισσα, μιλώντας με την θλιβερή αφορμή του Σμιναγού που έχασε τη ζωή του πριν από ελάχιστες μέρες, όταν ψάλλει επί μνημόσυνη δέηση από το Μητροπολίτη Παροναξίας και τους ιερείς βεβαίως που ήταν εκεί, και έγινε και παράκληση για τους δύο στρατιωτικούς που κρατούνται ακόμη από τους Τούρκους. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Δεν ξέρω πώς. Συγχαίρω πάντως που τα μαθαίνετε όλα. Δεν ξέρω αν πραγματικά συγκίνησα. Δεν έκανα τίποτα, το λιγότερο ή περισσότερο, από το να τραγουδήσω και εγώ τον εθνικό ύμνο μαζί με όλο τον κόσμο. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, εξέχοντος του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Καλίνικου, ο οποίος αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στον ηρωικό θάνατο του πιλότου μας, του Μπαλταδόρου, και ότι ανήκει πλέον στους ήρωες, στους αθάνατους. Και ήταν συγκινητικό περισσότερο το ένθερμο κλίμα από όλους τους πιστούς που ήταν γύρω από την Εκκλησία και οι οποίοι όλοι μαζί, δείχνοντας τα πατριωτικά τους συστήματα, τις βαθιές ανησυχίες τους, τις αξίες τους και τις αρχές τους πάνω σε αυτό που λέμε εμείς πατρίδα και τα πιστεύω μας τα πατριωτικά, όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο, και ήταν πραγματικά μια συγκινητική στιγμή. Κύριε Βρούτση, στη συνέχεια βρεθήκατε και στη Μύκονο. Γενικότερα αυτό το διάστημα βεβαίως επισκέπτεστε νησιά. Θέλω να ρωτήσω, πέραν του εορταστικού του Πάσχα, της περίοδου δηλαδή που υπήρχε, και είναι λογικό κάποιοι βουλευτές να βρεθούν στα νησιά, έχει να κάνει και με κάτι άλλο? Ας πούμε μια προεκλογική περίοδο που πολλοί αναφέρουν ότι ήδη έχει ξεκινήσει? Κυρία Μαύρου, η παρουσία μου διαχρονικά στα νησιά είναι κάτι το οποίο απορρέει από τις υποχρεώσεις μου και το καθήκον μου να είμαι κοντά και στους νησιώτες. Διότι όπως γνωρίζετε, παρότι οι τηλεοπτικές μου και ραδιοφωνικές μου εμφανίσεις είναι πυκνές, δεν αρκούμε σε αυτό, δεν αρκούμε στα δελτία τύπου τα οποία εκδίδω. Θέλω να έχω και ο ίδιος άποψη, να συνομιλώ με τους ανθρώπους στο πλαίσιο του δυνατού και του εφικτού και σε αυτό που μπορώ, εξοικονομώντας χρόνο από τις κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις. Και αυτό κάνω. Όμως πρέπει να πω ότι είμαστε πράγματι σε μία περίοδο που εγείρονται πάρα πολλά ερωτηματικά, καθότι εγώ εκτιμώ τον Οκτώβριο ως έναν μήνα που βολιδοσκοπεί η κυβέρνηση για εκλογές. Και αν δεν γίνει αυτό, ουσιαστικά έχουμε μπει στον τελευταίο χρόνο. Να. Μπαίνουμε στην τελευταία χρονική περίοδο που η κυβέρνηση θα δώσει τα πάντα για να πείσει, να πάρει όσο το δυνατόν ψήφους περισσότερους, όχι με την ελπίδα ότι μπορεί να τις κερδίσει, αυτό δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση, να αναλκόψει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι όχι με την ελπίδα να τις πάρει, γιατί αυτό δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι σε πάρα πολλούς τομείς ανακοινώθηκαν στο συνέδριο το περιφερειακό που τελικά δεν παρευρεθήκατε, δεν προσκληθήκατε τελικά. Είχατε την πρόσκληση και είσαστε στη Μύκονο και δεν την είχατε δει? Κυρία Μαύρου, σε όλα στα σε εισαγωγικά αναπτυξιακά συνέδρια τα οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρευρίσκεται κανένας βουλευτής. Άλλο αν είναι αυτό, αν είναι στάση της Νέας Δημοκρατίας αυτή. Είναι και πολιτική στάση και συνειδητή στάση δική μου, διότι θεωρώ ότι είναι μια επικοινωνιακή τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθώντας να στείλει κάποια μηνύματα, να δείξει ότι κινούνται, ότι είναι κοντά στον κόσμο, θα πουν μερικά ψέματα ακόμη, θα αλλοιώσουν την πραγματικότητα και θα είναι ένα επικοινωνιακό σοου. Στα επικοινωνιακά σοου λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετέχουμε. Ναι, πάντως δεν είναι άμυρη επικοινωνιακών σοου και η Νέα Δημοκρατία, έτσι, στο πέρασμα των χρόνων. Και εκείνη έχει κάνει συνέδρια και εκείνη έχει κάνει μαζόξη φορέων, συλλόγων κλπ. Κλπ. Κατά τόπους πάντα εννοώ. Κοιτάξτε, αυτά κρίνονται διαχρονικά. Η πολιτική δεν είναι κάπως έτσι? Πάντως σήμερα, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Επιτρέψτε μου, και δεν πρέπει να είναι έτσι. Ναι. Δεν νομίζω ποτέ ότι από το 1974 τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα υπήρχε κόμμα
που να κοροϊδέψε και να είπε τόσα πολλά ψέματα μαζεμένα όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Ποτέ στο παρελθόν. Και μάλιστα οι κακές συνήθειες συνήθως σε αυτούς που τα λένε αλλάζουν και τουλάχιστον αποκτούν και μια υπευθυνότητα και λένε την αλήθεια από ένα σημείο και μετά. Εδώ συνεχίζουν να κοροϊδεύουν και να εμπέζουν την νοημοσύνη του Έλληνα που πλέον τους έχει καταλάβει. Μιλάτε για, το, για τα όσα έχουν ακουστεί για το ότι θα βγούμε οριστικά από το μνημόνιο τον Αύγουστο και αυτό, ή αναφέρεστε κοιτάξτε, αυτό, σε κάτι αυτό, άλλο. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με σοβαρά ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας και τα οποία κοροϊδεύουν όλους τους εργαζόμενους της χώρας, τους εργαζόμενους της χώρας και όλους τους συνταξιούχους της χώρας. Δηλαδή μιλάμε για ένα πληθυσμό που περνάει τα 4 εκατομμύρια. Όσον αφορά... Όσο αφορά ότι σκέφτονται, λένε ότι μπορεί να μην εφαρμόσουν τις ψηφισμένες περικοπές που θα είναι για όλους τους συνταξιούχους οριζόντια 1-3 συντάξεις από το Δεκέμβριο του 2018 και μετά, ή ότι σκέφτονται να μην εφαρμόσουν το αφορολόγητο που θα το κάνουν για δεύτερη φορά. Ξέρετε, εκείνο το αφορολόγητο που έλεγε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτσος ότι θα παραιτηθεί εάν μειώσει το αφορολόγητο που κληρονόμησε από τη Νέα Δημοκρατία, το 9.500 που έλεγε θα το πάει στο 12, όχι μόνο δεν το πήγε στις 12, το 9.500 το πήγε στο 7.500 και τώρα θα το πάει στο 6.500. Ναι. Δύο μισθοί χάθηκαν από όλους τους εργαζόμενους. Η επικείμενη μείωση του αφορολογήτου στα 5.500 είναι η απώλεια ενός μισθού για όλους τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Δεν λέω για τα επιπλέον, για τη μείωση αγοραστικής δύναμης που έρχεται μέσα από τη φορολογία την επαχθή, κυρίως όμως για τους νησιώτες που εκεί ήταν ο ορισμός της κοροϊδίας με το ΦΠΑ του Αιγαίου. Τώρα μου είπατε το και για το ΦΠΑ, βεβαίως. Μου είπατε, θα σας θέσω ερώτημα, αν μου επιτρέψετε. Επειδή ο Περιφερειάρχης, λοιπόν, είπε στην τελική ομιλία του στο συνέδριο της Ρόδου για την παραγωγική ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου, ότι ξέρετε κάτι, θα φέρετε το μεταφορικό ισοδύναμο, είπε προς τον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς, βεβαίως, οικονομίας. Αλλά αυτό το φέρνετε, όπως λέτε, ως αντιστάθμισμα, γιατί έχασαν τα νησιά τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ. Εμείς, λοιπόν, σας ζητούμε σήμερα να μας επιστρέψετε τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ και να μην φέρετε το μεταφορικό ισοδύναμο. Συμφωνείτε με αυτό? Κυρία Μαύρου, μπορεί να συγκριθεί ως αντιστάθμισμα ή ως ανταλλαγή το ΦΠΑ που ήταν για όλα τα νησιά του Αιγαίου μια πολύ πολύ μεγάλη και ευεργετική για το βιωτικό επίπεδο όλων των νησιωτών θετική παρέμβαση της πολιτείας που εκπέμπεται και απορρέει και από το άρθρο 102 του Συντάγματος που έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η Νέα Δημοκρατία στον τόπο μας, στους Αιγαιοπελαγίτες, και βλέπετε σήμερα την αξία του με το ενδυνάμει μεταφορικό ισοδύναμο που για 3 ολόκληρα χρόνια δεν έκανε τίποτα και το πετάει ως επικοινωνιακή πυρουέτα τώρα για πολλωστή φορά, το εξαγγέλει, το ξαναεξαγγέλει, το έλεγε πριν το 15, γίνεται κυβέρνηση, το 15 δεν το κάνει, το 16 δεν το κάνει, το 17 δεν το κάνει, το εξαγγέλει στο τέλος του 17 ο υφυπουργός του από τα Δωδεκάνησα. Εγώ βγαίνω με παρέμβασή μου στο Sky και λέω αυτό είναι κοροϊδία, διότι η εξαγγελία για 10η φορά του μεταφορικού ισοδυνάμου έγινε την ημέρα που, την επόμενη που ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, και η απλή μου παρατήρηση είναι το εξαγγέλλεται για το 17, που είναι μέσα στον προϋπολογισμό. Ναι, ναι, τώρα το εξαγγέλει μέσα στο 18, ακούγοντας προφανώς. Και μου είπατε ότι και πάλι δεν υπάρχει. Βεβαίως και δεν υπάρχει. Ναι. Που σημαίνει, είπε όμως ο Πρωθυπουργός ότι θα τα δώσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ναι. Είναι κοροϊδία. Να τα ακούσουν οι νησιώτες, διότι αν κάτι πρέπει να είναι σταθερό και μόνιμο, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού ως τακτική δαπάνη. Κοιτάξτε, ξεκινάει και ως πιλωτικό, έτσι. Όχι, δεν όχι, θα όχι. Είναι σε όλα τα νησιά αρχή. Επαναλαμβάνω, τα 50 εκατομμύρια που έταξε είναι κοροϊδία, διότι τα εφαρμόζει λίγο πριν τις εκλογές. Ρίχνει το λογαριασμό στην επόμενη κυβέρνηση, έχει καταργήσει το ΦΠΑ και τα δίνει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν τα έβαλε σε μια τακτική διαδικασία καταβολής μέσα από τον προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάρει 50 εκατομμύρια από έργα, θα τα ρίξει πρόχειρα και πολύ γενικά σε μια περιοχή του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, και απερίμηχθεί το. Θα λέει στους επόμενους, κοιτάξτε, εγώ έδωσα μια φορά. Δεν είναι έτσι, κυρία Μαύρου. Αλλά οι νησιώτες έχουν καταλάβει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει και τη δυνατότητα, γιατί τη βούληση πιστεύω ότι την έχει, γιατί δεν ήθελε. Και όντως το πάλεψε τότε να μην καταργηθούν οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Όχι, το πάλεψε. Υπάρχει διαφορά. Του παλεύω. Ναι, το κράτησε εννοώ. Το κράτησε, γιατί μετά έφυγε. Του παλεύω, διότι δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί το ΦΠΑ του Αιγαίου, το οποίο το έδωσαν σε συσκευασία δώρο ο κύριος Καμένος
ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Θυμάστε τον κύριο Καμένο που έκλαιγε έξω από το μαξί μου και έλεγε ότι δεν πρόκειται και πάνω από το πτώμα μου και θα παρατηθώ για το ΦΠΑ του Αιγαίου. Ναι. Και την άλλη μέρα πήγε στη Σύρο και έλεγε ότι είναι αντισυνταγματικό και εγκληματικό. Mm-hmm. Αυτά δεν χωράνε στον ανθρώπινο. Να ρωτήσω λοιπόν, πιστεύετε παρακαλώ ότι υπάρχει δυνατότητα, και το λέω όλο αυτό γιατί να λέμε και πότε-πότε, ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με μνημόνια και υπογραφές, κύριε Βρούτσι. Δηλαδή η κυβέρνηση και του κυρίου Σαμαρά και τώρα του κυρίου Τσίπρα ακολουθεί κάποιες μνημονιακές δεσμεύσεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείτε. Βεβαίως και δεν συμφωνώ. Ναι. Διότι πράγματι η χώρα μπήκε σε μια περιπέτεια δημοσιονομικού χαρακτήρα η οποία έκλεινε στο τέλος του 2014. Ναι. Στο τέλος του 2014 δεν χρειαζόντουσαν άλλες παρεμβάσεις. Είναι τα 100 δισεκατομμύρια που χάθηκαν το πρώτο εξάμεινο του 2015 με τις αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα. Τις καθυστερήσεις που είχαν γίνει αυτά, τότε. 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα εκεί είναι και το ΦΠΑ του Αιγαίου. Μάλιστα. Μέσα εκεί είναι και η μέση των συντάξεων. Δηλαδή είναι άδικες θυσίες επειδή γκρεμίστηκαν οι προηγούμενες που θα μπορούσαμε να τις έχουμε αποφύγει. Μάλιστα. Έτσι θα συμφωνήσουμε. Να πάμε κάπου αλλού λοιπόν. Θα επανέλθω στο ερώτημα, αλλά θα προτάξω κάτι άλλο. Πιστεύετε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι χωρίς δεσμεύσεις θα κλείσει τον Αύγουστο το ζήτημα των μνημονίων? Χωρίς νέες, εγώ... ένα λεπτό να πω την ακριβή φράση του, χωρίς νέες βαριές δεσμεύσεις για τη χώρα και τον λαό, είπε. Ναι, προφανώς ξεχνάει, παραλείπει να πει. Και χωρίς πιστοληπτική γραμμή. Προφανώς ο Πρωθυπουργός ξεχνάει συνειδητά ή ξεχνάει για λόγους επικοινωνιακούς ή για άλλη μια φορά να προσπαθήσει να αλλοιώσει την πραγματικότητα, το τι έπεται αμέσως μετά τον Αύγουστο του 2018. Αμέσως μετά το 2018 έρχονται μειώσεις των συντάξεων για όλους τους ταξιούχους το Δεκέμβριο 1 έως 3 συνδυαστικά με το αφορολόγητο και ένας μισθός για όλους τους εργαζόμενους. Αυτά τα ξεχνάει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα τέταρτο πρόγραμμα το οποίο δεν έχει χρηματοδότηση. Ένα τέταρτο μνημόνιο. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εξακολουθούν οι δεσμεύσεις, γιατί αυτό είναι γνωστό της πάση, αλλά χωρίς να έχουμε έσοδο από δάνεια, έτσι. Αυτό λέτε. Είναι χωρίς χρηματοδότηση, ναι, μετά τον Αύγουστο το όλο πρόγραμμα. Στη συνέχεια μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα πολύ σκληρό, το οποίο δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας και οι βουλευτές του προσπαθούν να αποκρύψουν ή να αλλοιώσουν ότι έρχεται και θα είναι στο επόμενο εξάμηνο. Μια πραγματικότητα σκληρή. Αυτό το διάστημα λοιπόν τι κάνουν, λένε, α, κοιτάξτε, μπορεί και να μην τα εφαρμόσουμε εάν πάει καλά ο λογαριασμός. Υπάρχει χειρότερη κοροϊδία. Είναι ψηφισμένα μέτρα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή τι θα συμβεί το εξάμηνο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμόσουν τις μειώσεις των συντάξεων και τη μείωση του φορολογίου? Θυμίζω, κυρία Μαύρου, ότι ήδη μειώσεις συντάξεων εφαρμόζονται. Ο νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόζεται μετά το Μάιο του 2016. Όλες οι νέες συντάξεις που βγαίνουν και οι παλιές συντάξεις, οι συντάξεις χειρίας που επαναπολογίζονται, επαναυπολογίζονται στη βάση του υπολογισμού που θα γίνει στο Δεκέμβριο του 2018. Άρα ο νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόζεται. Δεν είναι κάτι που θα εφαρμοστεί άπαξ το Δεκέμβριο του 2018. Άρα ποιον κοροϊδεύουν άραγε? Μάλιστα. Για να θέσουμε τώρα το ερώτημα όσον αφορά το ΦΠΑ. Είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας, το επαναλαμβάνει σε κάθε φορά ως επιχείρημα, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ καταργήθηκαν οι χαμηλοί συντελεστές, ότι ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν άφησε να γίνει αυτό. Εσείς λοιπόν τώρα τι λέτε στους νησιώτες για την επόμενη μέρα και αν αναλάβετε και πάλι ως κυβέρνηση? Εμείς λέμε στους νησιώτες ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια έντιμη κυβέρνηση που θα τους κοιτάει στα μάτια, θα τους λέει πάντα την αλήθεια και θα παλεύει για την νησιωτική πολιτική όπως πάντα συνέχισε και πάλευε με καθαρό τρόπο και έντιμο τρόπο. Το ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου χάθηκε και είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιστροφή του. Μάλιστα. Διότι θυμίζω ότι το ΦΠΑ του Αιγαίου δόθηκε ως αντάλλαγμα για την είσοδό μας στην τότε ΕΟΚ. Το έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως αντιστάθμισμα και πήρε την έγκριση όλων των χωρών για να μπούμε τότε στην ΕΟΚ και επέλεξε διορατικά τότε, διαπερνώντας το βλέμμα του το μέλλον, ότι η περιοχή της χώρας μας που θέλει στήριξη είναι η νησιωτική περιοχή για να παραμείνουν οι κάτοικοι στον τόπο αυτό, στους ιερούς βράχους, οι ακρίτες του Αιγαίου να μείνουν στα νησιά μας. Αυτό έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και καμία πράγματι κυβέρνηση δεν το πείραξε ποτέ. Αυτό που λέμε εμείς όμως είναι ότι θα υπάρξει μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ,
θα υπάρξει μια μείωση του ΦΠΑ που θα ακουμπήσει και τους νησιώτες, θα υπάρξει μείωση του φόρου εισοδήματος και θα υπάρξει και μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να κινητροδοτήσουμε το κομμάτι της οικονομίας με μια άλλη πολιτική, όπως και η μείωση των εισφορών. Mm-hmm. Θυμάστε τις μείωσεις των εισφορών, ναι, που έλεγα, γιατί σε συνέντευξη που είχαμε δώσει, ότι καταργείται το ευεργετικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εισφορές των χωριών κάτω από 2.000, ναι, που αφορούσαν, ναι, και τα νησιά, mm-hmm, των Κυκλάδων. Mm-hmm. Έχει καταργηθεί. Στην Άξο, παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη οργή για το θέμα το συγκεκριμένο. Διότι ήταν στον ΟΓΑ κατοχυρωμένα τα νησιά, τα χωριά κάτω από 2.000, και τώρα έχουν πάει στον ΕΦΚΑ. Ένα ΕΦΚΑ ο οποίος είναι στον αέρα και ο οποίος αύριο μπορεί να μην υπάρχει λόγω του Συμβουλίου της Επικρατείας, εάν επικρατήσουν αυτά από τα οποία διαβάζω στις, ναι, στα μέσα ενημέρωση. Για πείτε μου λίγο για τον ΕΦΚΑ και τις εισφορές, γιατί είπατε ότι θα υπάρξουν αυξήσεις γενικότερα. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό, τι αλλάζει δηλαδή? Στον ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή οι επιβαρύνσεις είναι τρομακτικές. Ναι. Θυμίζω ότι το 2014 συγκριτικά με το 2019 έχουμε αυξήσεις σε εισφορές, σε κάποιες περιπτώσεις στο ανώτατο επίπεδο κάποιων που αφορούν μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, που φτάνουν το 232%. Ναι. Κάποιος δηλαδή πλήρωνε 6.500 το χρόνο και τώρα πληρώνει 25.000, ναι, το χρόνο. Ναι. Και σε κάποιους άλλους που έχουν επιχείρηση ή είναι αγρότες που έχουν φτάσει στο ανώτατο κλιμάκιο, πλήρωναν περίπου 5.000. Μιλάτε τώρα για αυτό που ίσχυε μέχρι και πριν ένα μήνα. Συγκρίνω, προσέξτε, εγώ συγκρίνω μέχρι πότε, με το 19, με το 19. Με αυτό που θα γίνει. Και που γίνεται σήμερα. Γιατί μέχρι σήμερα γίνεται 15% έκπτωση. Ναι, μέχρι σήμερα πολλοί έχουν δει να μειώνονται, έτσι, οι ασφαλιστικές φορές τους, ενώ για επαγγελματίες, γιατί καθορίζεται βάση του εισοδήματος. Πολύ ωραία. Ναι, ταυτόχρονα όμως, εγώ επιτρέψτε μου να σας πω για κάποιους οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε τρομακτικά διέξοδα, γι' αυτό βλέπετε και τα ληξιπρόθεσμα και οι, ναι, υποχρεώσεις των ιδιωτών προς το κράτος να ξεπεράσουν τώρα τα 102 δισεκατομμύρια όσο αφορά την εφορία και τα 13 δις που ήταν σε ασφαλιστικές φορές όπως τα παρέδωσα το 2014 να έχω φτάσει 31 δις. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Μάλιστα. Των εξοντωτικών εισφορών. Προσέξτε, αυτοί που λένε σήμερα ότι ωφελούνται, γιατί πράγματι υπάρχει και ένα επίπεδο, μια κατηγορία, η οποία λόγω του εισοδήματος, γιατί πλέον έχει μετατραπεί το ασφαλιστικό σε φορολογικό, να, έχουν δει μια μείωση στις φορές τους. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως, στο δεύτερο κομμάτι της εξίσωσης, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα πάρουν κατά 40% μικρότερη σύνταξη από αυτή που θα πάρουν το 2014. Μην ξεχνάμε δηλαδή να βλέπουμε τη φάκα, το τυρί, αλλά λόγω των φάκα εισφορών, λόγω του ότι έπεσαν οι εισφορές τώρα πριν ένα χρόνο, θα πάρουν χαμηλότερη σύνταξη και όχι γιατί γενικότερα, γενικότερα θα δοθούν χαμηλότερες συντάξεις. Η μείωση των συντάξεων συντελέστηκε ταυτόχρονα, ναι, μετά το 2014 με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Η μείωση των συντάξεων συνολικά με την ορίμανση του συστήματος, οι κύριες συντάξεις μειώθηκαν 35-40%, ενώ οι επικουρικές 44%. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Δυστυχώς μια σκληρή πραγματικότητα, μία αναγκαία και αχρίαστη. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Το ασφαλιστικό σύστημα γενικότερα, γιατί έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια πλέον και ως υπουργός, από τα μέσα θα έλεγε κανείς, αλλά και τώρα συνεχίζεται ως τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο αντικείμενο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τελικά αυτό το ασφαλιστικό σύστημα θα διασωθεί? Βεβαίως μπορεί να διασωθεί και είναι συνάρτηση και του ΑΕΠ της χώρας, είναι συνάρτηση και των εργαζομένων της χώρας, είναι πολλοί παράγοντες που το προσδιορίζουν. Θέλω να σας πω όμως κάτι, κυρία Μαύρου, μπορεί να μπαίνουμε σε νούμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Αρκεί να είναι κατανοητά. Θα προσπαθήσω να το σε κάνω όλους κατανοητό μας, γιατί σε αφορά όλους αυτό, ναι, που θα ακριβώς πω. Και τη δέσμευση της χώρας που διαπερνά και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και εμένα ως υπουργό την περίοδο που ήμουνα στο Υπουργείο. Mm-hmm. Η δέσμευση της χώρας για το ασφαλιστικό μας σύστημα έχει μία βάση και μία βασική υποχρέωση. Οι δαπάνες του ασφαλιστικού μέχρι το 2060 να είναι οι δαπάνες του 2009 συν 2,5%. Μάλιστα. Η επίτευξη αυτού του στόχου ως δαπάνη στα εξοδοτική δηλώνει ότι εκπληρώνουμε και τους όρους βιωσιμότητας του συστήματος. Μάλιστα. Είναι συνάρτηση και το ΑΕΠ. Τι συνέβη το 2015, ενώ το 2014 το είχαμε ισορροπήσει το σύστημα μέχρι το 60 με υπογραφή και του IMF των θεσμών σήμερα. Να. Το γκρέμισμα του δημοσιονομικού υποδείγματος στο πρώτο εξάμεινο του 2015 δημιούργησε τις ανάγκες για μια νέα ισορροπία.
Η νέα ισορροπία έφερε την ανάγκη για να μειωθούν οι συντάξεις. Και... τόσο απλό είναι το θέμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή δημιουργήθηκαν ελλείμματα εκεί που δεν υπήρχαν. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Ήταν μια επικοδομητική, αν μη τι άλλο, αναφορά σας σε όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε να δούμε και τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθουμε, πιστεύω, και βέβαια με νεότερα στοιχεία, γιατί θα δούμε και την πορεία μέχρι τότε. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε λίγο όσον αφορά την εργασία, την ανασφάλιστη εργασία για το τέλος, και το λέω αυτό εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου, ιδιαίτερα στα νησιά. Η ανασφάλιστη, η αδήλωτη εργασία αποτελεί κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Έτσι το είχα θέσει, αυτό είναι το πιστεύω μου, αυτό πιστεύει και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο ασκήσαμε μία πολιτική και είχα τη δυνατότητα ως υπουργός να το εφαρμόσω, μία ισόρροπη, πετυχημένη πολιτική. Πάνω εκεί οφείλεται και η όποια αποκλιμάκωση της ανεργίας. Μια πολιτική ισόρροπη που είχε δύο άξονες. Το ένα ήταν η μείωση των εισφορών. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού μειώθηκαν 6 μονάδες εισφορές. 6 μονάδες σημαίνει 1,2 δις απώλεια από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία την άλλη μέρα δημιουργούνταν υποχρέωση να βρω χρήματα, αλλά βρέθηκαν διότι έβαλα και το 1500, το πολύ αυστηρό πρόστιμο, το οποίο εκείνο, ήταν ναι, η ασπίδα των εργαζομένων. Ο συνδυασμός αυτός έκανε αποτρεπτικό ή μη ελκυστικό σε κάποιον να είναι παράνομος. Και αυτό φάνηκε αμέσως, διότι η Εργάνη εκτινάχθηκε στον ουρανό με την έννοια ότι δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας που δεν ήταν καινούργιες, ήταν το πέρασμα από την ανεπίσημη στην επίσημη οικονομία. Να. Αυτή η γραμμή διατηρείται μέχρι σήμερα. Και επιδοτούμενες όμως πολλές, δεν... έτσι, από αυτές τις θέσεις εργασίας. Όχι, όχι, όχι. Μιλάτε για τις ελεύθερες. Με ελεύθερες βεβαίως, ναι, διότι ναι, πλέον κάποιοι λόγω του φόβου, ναι, του προστίμου και την μείωση των εισφορών. Αναγκάζονταν να κάνουν ασφάλιση. Βέβαια, και αυτό, ναι, βεβαίως, και αυτό ήταν υπέρ του εργαζόμενου. Και 3,5 ολόκληρα χρόνια διατήρησε αυτή την πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίρεση τις φορές, που δυστυχώς τις αύξησε. Και αυτό δημιούργησε νέα προβλήματα, τα οποία εμφανίζονται πλέον σε μια νέα λογική που έχει να κάνει όχι με αδήλωτη εργασία, αλλά με μερική και προσωρινή απασχόληση. Γι' αυτό θα δούμε από 1η Ιανουαρίου του 2015, διαμέσου της Εργάνης στα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, ότι έγινε η ανατροπή σε βάρος των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, που για πρώτη φορά είδαμε κυρίαρχη τη μερική και εκπεριτροπής απασχόληση σε βάρος της πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βρούτση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.